Τι υποδοχή είναι αυτό. Σταματήστε. 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 Φεύγω. Δεν μπορώ. Κολακεύομαι. Παιδιά. Έχω πει 5 ευρώ το άτομο. Δεν μπορώ παραπάνω. Μέχρι εκεί που συμφωνήσαμε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τροχό της τύχης και σήμερα. Αυτό εδώ το κουκκινάκι και στο το πάρει, το γαλλικό, το στολίδι. Ποιος το θέλει, ποιος. Αυτά για το Peugeot 108, αυτό το φοβερό αυτοκίνητο πόλης. Να πω την ατάκα, ποιος θέλει την Τζούλια Νόβα, δεν υπάρχει θέμα. Δεν το λέω καν, δεν το σκέφτομαι Τζούλια, έλα έξω. Ναι, ένα λήχτισμα που έχει βγει. Πάντως, η Πασαρέλα, έχεις πάρει πολλά μαθήματα από μένα. Έχω μάθει δίπλα σου. Έχεις γίνει καταπληκτικός. Έχω μάθει δίπλα σου, Τζούλια Νόβα. Έχω μάθει δίπλα σου. Οι μεγαλύτερες Πασαρέλες στον κόσμο δεν με περιμένουν για ακόμα μια χρονιά. Όμως έχω... Εγώ δεν σε περίμενα πάντως. Εσύ δεν με περίμενες. Χωρίς εσένα δεν μπορώ. Είμαι πολύ σκληρός, Τζούλια, δεν έρχομαι τόσο εύκολα. Δεν μπορώ επίσης, χωρίς το τροχό μας, πάμε να παίξουμε. Τι λέτε? Πάμε. Λευτέρη, Ερμή Χρήστο, είδατε ότι μόλις τη γιώνω αλλάζει θέμα, έτσι. Το είδες, τη λέω, εγώ είμαι πολύ δύσκολος, μου λέει, πάμε να παίξουμε. Τέτοια κάνει. Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, οι τρεις παίκτες μας είναι έτοιμοι να κερδίσουν χρήματα, δεν ήρθαν για να δείξουν το ανάστημά τους εδώ πέρα, άλλωστε δεν χρειάζεται να το δείξουν, φαίνεται. Θα παίξουν τώρα την πρώτη λεξομαχία για 50 ευρώ για να αρχίσει το μάτς. Θέλουμε μια κατηγορία του Τζούλια και μετά κοιτάμε πίνακα για να αποκαλύψουμε πατώντας τον μπάζερ την πρώτη λέξη, τον πρώτο γρίφο. Θα ξεκινήσουμε με αναγραμματισμό. Να, οι δύο λέξεις έχουν τα ίδια ακριβώς γράμματα, απλώς με διαφορετική σειρά. Αναγραμματισμός η κατηγορία, το χέρι στο μπάζερ, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Να το. Ο Ερμής θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να το βρει. Ράσπα, ναι. Άσπρα. Λες να είναι άσπρα κάτω. Πιθανότατα. Ξέρω, ρε φίλε. Ναι! Κύριο! Δυνατός. Έχει πάρει τα πρώτα σου 50 ευρώ και παίζεις πρώτος και πάμε αμέσως στον πρώτο γύρο του παιχνιδιού. Ο οποίος θα είναι και μπόνους με 200 ευρώ. Άλλα 200 ευρώ. Μια ωραία κατηγορία θέλουμε. Έχουμε τρεις άντρες εδώ. Να δω τι θα προφέρεις. Θα έχουμε τρεις λέξεις, οι οποίες θα ξεκινάνε με ακριβώς το ίδιο γράμμα. Κάτι να βάζει λίγο μπαλίτσα, κάτι να πει λίγο μπασκετάκι. Γιατί για μπαλίτσα το κόβω, μπασκετάκι σας βλέπω. Συνέχεια μπορεί. Λοιπόν, το ίδιο γράμμα είναι το πρώτο. Είμαστε έτοιμοι. Ερμή μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Γυρίζει τον τροχό δυνατά. $65 ευρώ είναι το πρώτο γύρισμα για το φίλο μου τον Ερμή. Θα ξεκινήσω με το σίγμα. Μπράβο. Για να καταλάβω, Τζούλια, έχει πει είναι ίδιο το πρώτο γράμμα ή το δεύτερο. Μπορεί να είναι και το πρώτο, μπορεί να είναι και το δεύτερο, μπορεί να είναι και το τελευταίο. Έχω την αίσθηση ότι ό,τι πείτε επί τρία θα γράφει τώρα. Γίνα, Ερμή μου. Δεν
μου λες, οικογένεια έχουμε, σπιτικό. Με τον πατέρα μου μένω. Ναι, αλλά... σε κάνει παλιά έπλα από εκεί ο πατέρα ναι, σου. Ναι, βέβαια. Θέλω να αναγέννηση σίγουρα να είναι. 100% σε βοήθησε εγώ σε αυτό το άνθρωπό σου. Ένα σύμφωνα μου λες και σε στέλνω τώρα να πας στην Ιακώ 250 ευρώ έπιπλα. Ποιο γράμμα θα αλλά πρέπει πρώτα για να σου δώσω και άλλα στοιχεία, γιατί τώρα δεν ξέρεις που να πας. Σε στείλω εγώ. Πες μου ένα σύμφωνο, γιατί αν δεν το πετύχεις, θα στείλω τον Χρήστο. Θα πω το πι. Πι! Γι' αυτό δεν σου είπα τα στοιχεία, καταλαβες. Θα σου δώσω το site όμως για να πας, 200.gr. Γίνεται και έτσι. Να κάνει μια έρευνα δουλειά. Τουλάχιστον. Ήρθε η ώρα να παίξει το ψηλό του αγόρι. Χρυστάρα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Τρομερός είσαι. Χρεοκοπία από το καλημέρα. Δεν το δέξει. Και αυτό, Χρήστο μου, το έχουν κάνει λίγοι άνθρωποι σε αυτή τη γη. Μπράβο, Χρήστο! Η πρώτη. Όχι κάτι άλλοι που πάνε να μαζεύουν λεφτά, έχουν ένα χιλιάρικο και χρεοκοπούνε. Εδώ, από την αρχή, ήρθα, δείχνω ποιος είμαι. Χρεοκοπία, καλημέρα. Λοιπόν, Λευτέρη, καλώς το να. Καλή επιτυχία και σε σένα. Περιντάρικο. Ποιο γραμματάκι. Το ΤΑΦ. Έλα μεγάλε, να το πρώτο ήτανε. Ωου, τέσσερα. Άρα έχουμε, μετράμε, 50, 100, 150. Έκανες διαφορά. Είναι υπεροχή συγκριτικά με τους άλλους, έτσι. Μπορεί να είσαι κοντός, συγκριτικά με τους άλλους, αλλά σκέψου εμένα δίπλα σου και ανέβα. Πάμε. Μπορεί να πληρώνει και να αγοράσει. Μπράβο, αυτό που σου λέει η Τζούλια ότι είναι ένα δικαίωμά σου γιατί έχει 200 ευρώ. Θα αγοράσω το Α. Ωραία, πολύ ωραία αγορά. Η πρώτη λέξη κατά το ύψη έχει ήδη συμπληρωθεί και πολύ μεγάλη βοήθεια και για τη δεύτερη λέξη αυτό το Α. Να γυρίσω. Τώρα θα γυρίσει γιατί σου έμεινε ένα εκατοστάρικο, προφανώς και το θέλεις. Προφανώς. Για 20 ευρώ, ποιο σύμφωνο. Το ΚΑΠΑ. Μπράβο σου, είσαι στο παιχνίδι. Βρίσκεις γράμματα, μαζεύεις χρήματα, έχεις 120 και πιθανότατα γυρίζεις. Εκεί στα 20 άρικα κολλημένος, έλα. Καλά είναι και τα 20 άρικα. Καλά είναι, σ' αρέσουνε. Καλά είναι. Σου δώσω ένα, ρε φίλε, μην γυρίζεις. Το ΔΕΛΤΑ. Στην τύχη το λέγει τόση ώρα, το κατάλαβα. Δεν πειράζει. Ότι πήγαινε στην τύχη Κουτουρού. 620 και παραμένουν εκεί. Προηγεί του Ερμής με 195, ο οποίος άνοιξε το χορό και έχει πάρει το μαντήλι και το σέρνει τώρα. Διότι Ερμή μου, εάν βρεις προφανώς τα ένα-δύο γραμματάκια που σου λείπουν, λύνεις το γρίφο και τσιμπάς και το ποσό. Εκτός αν το έχεις βρει ήδη και είσαι τόσο τρομερός. Θα αγοράσω ένα φωνήεν. Πες μου το φωνήεν. Θα πω το γιώτα. Γιώτα. Έχει γιώτα! Δύο φορές! Δεν το περίμενα. Κάτσε φίλε καλά, γιατί εγώ τα βρήκα. Και αν τα βρήκα εγώ, πάει να πει ότι μπορεί και εσύ να το τελειώσεις τώρα το παιχνίδι. Τι σου λείπει, και Άλεξη. Όλες. Στην τελευταία. Γυρίζεις. Θα σου έλεγα εγώ μερικά στοιχεία. Να πραντιούγα ένα κατοστάρικο, να τη βγάλουμε για αυτή τη βδομάδα, Δεν γίνεται. Θα γυρίσεις αναγκαστικά. Αμάν, 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 αμάν. Εδώ τα πράγματα δεν πήγανε καλά για τον Ερμή και έτσι ο Χρήστος που ξεκίνησε με χρεοκοπία σήμερα το παιχνίδι, έχει τη δυνατότητα να το λύσει με 50 ευρώ. Θες και δεύτερη. Άρα θα ρισκάρεις κι άλλο εκεί, εδώ είσαι. Θα ρισκάρω. Ελά, αγόρι μου, δώσ' το άλλη μία. Είναι και πόνος όμως, μην ξεχνάμε. Έχει δίκιο, βρε Τζούλια. Ναι. Δεν είναι μόνο τα 50 ευρώ θα πάρεις λύνοντάς το, εάν το λύσεις έτσι τώρα, είναι και το μπόνου των 200 ευρώ. 80 όμως. Ναι. Γραμματάκι. Το ρο. Ρο. Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Αυτό είναι. Παιδιά, 240 με τη μία. Το λυνείς. Το λυνείς. Όχι. Εάν όχι. Θα πάρω φωνήεν. Καλά το παίζεις. Καλά το παίζεις στο παιχνίδι. Έλα, πάμε, πάμε. Το όμικρον. Εβέβαια, εβέβαια. Εβέβαια. Λοιπόν, έρχομαι δίπλα σου. Για να δω γιατί δεν το έχεις βρει τόση ώρα. Ναι, γιατί δεν το έχεις βρει. Χρήστο, δώσε μου 3 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1. Και τώρα θα μπορώ να έχω και εγώ τη δική σου οπτική γωνία.
Κάτσε, επειδή ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Έλα, φίλε, φαίνεται και από εδώ, ρε. Δεν ξέρω αν σου βοήθησε το όμικρον. Ίσως να σε βοήθησε με τη δεύτερη λέξη, που μπορεί να είναι τσόκαρο, ή το τσιρότο, που ίσως να είναι η τρίτη. Δεν έχεις βρει την πρώτη? Α, πολύ ωραία. Ή θα αγοράσεις, ή θα γυρίσεις. Αλλιώς θα φας τσόκαρο. Γιατί έχω δει ότι είναι και η γυναίκα σου εδώ. Θα αγοράσω. Αγοράζεις ποιο? Ποιο φωνή? Εψιλόν. Εψιλόν. Ναι. Έλα, ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Τώρα το βρήκες. Χριστό. Το βρήκαμε. Εάν δεν το βρεις τώρα, παίρνω και το τσόκαρο, σου ρίχνω μία και μετά βάζεις τσιρότο, αγόρι μου. Ναι, αλλά εγώ θα βάλω την τζαγέρα, ναι, και θα πιω ένα τσαγάκι ζεστό. Λοιπόν, οπότε... πες τα όλα, πες τα όλα, πες τα όλα. Τσαγέρα, τσόκαρο... για τα άλλα θέλω να είσαι σίγουρος, μην τα πεις έτσι με τη μία. Τσαγέρα, τσόκαρο, τσιρότο. Λες να είναι τσόκαρο, τσιρότο? Για τη τσαγέρα είμαι σίγουρος. Χρειάστηκε να σπαταλήσει 2 γατοστάρικα για να μπορέσει να φτάσει στο 1 γράμμα. Αλλά αν ήθελε, εγώ θα γίναγα στη θέση σου, να πω και το γάμα για να το ισοπεδώσω. Και διαφημίσεις, αμέσως μετά όλοι στο ίδιο. Είμαστε εδώ με 3 παιδιά, θα τα κρύα τα νερά, θα τα ψηλά βουνά που πάω να γνωρίσω αμέσως τώρα. Χρήστος! Έτσι, μπράβο! Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα καινούργια ειδικά εφέ που κάνω για άλλους ο Γαλανούλης. Τα καινούργια ειδικά εφέ που κάνω πιο ψηλό τον παρουσιαστή. Χριστάρα, καλώς όρισες! Καλώς σας βρήκα. Είσαι εδώ τόση ώρα και κάθε φορά που έρχεται η σειρά σου να παίξεις, ακούγεται από πίσω ένα... αλλά μόνο σε σένα. Δικό σου το μωρό πίσω. Δικό μου είναι. Πόσο είναι το μωρό αυτό? 6,5 μηνών. Και το έφερε στο τροχό τη τύχη. Ναι. Το μικρότερο. Το μικρότερο. Το μικρότερο μωράκι που έχει φωτεινά εδώ πέρα. Και σου φέρνει γούρι. Να το χαίρεσαι, το γιο σου. Και πίσω το μωράκι. Σου έχει φέρει γούρι. Είσαι ήδη στα 250 ευρώ με τον πρώτο γύρο. Προηγήσει, αλλά μην νομίζει εδώ οι κύριοι θα σε αφήσουν έτσι. Με τι ασχολείσαι, πες μου? Είμαι λιμενικός. Πολύ ωραίο. Έχει άγχος αυτή τη δουλειά καθόλου? Έχει, όπως κάθε δουλειά. Όπως κάθε δουλειά. Όπως κάθε δουλειά. Αλλά άμα είσαι και 1,98, τόσο κοντό σε φεύγω. Καλή επιτυχία! Ερμή, δεν θέλω να ανέβω στο σκαλί, γιατί δεν θέλω να σε κομπλάρω. Γιατί θα με περάσεις. Έτσι, καταλαβες. Οπότε... τα αφήνω στο ύψος μου. Ναι, ναι. Εδώ από κάτω, σαν όπως, τα Χόμπιτ. Όπως γεννηθήκαμε. Έτσι, μπράβο. Με τι ασχολείσαι, Ερμή μου? Είμαι υπάλληλος στο Δήμο Αθηναίων, στον τομέα καθαριότητας. Με τα σκουπίδια το πρωί? Και με αυτά. Τα έχω μαζεμένα τώρα. Κάτσε τώρα, θα τα ακούω τα παράπονα σου. Πρώτο συγχαρητήρια, γιατί αυτή η δουλειά θέλει μύτη. Είναι το μόνο σίγουρο. Θα έλεγα ότι είναι λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα. Από την άλλη, όμως, θα σου πω το εξής. Ναι. Μαζεύτε τα σκουπίδια την ώρα που είμαι στη δουλειά. Όχι το πρωί 4 δηλαδή, ώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά κοίταξε, είναι και η κίνηση των οχημάτων η οποία δυσκολεύει. Λοιπόν, παιδιά, να εξηγήσω αν το. Επειδή το έχουμε όλοι απορία αυτό, μα γιατί έρχονται και μα ξυπνάνε πρωί-πρωί. Όχι ότι θέλουν να ξυπνάνε οι άνθρωποι 3 ώρα να δουλεύουν και 2. Θα θέλανε όλοι να δουλεύουν κανονικές ώρες. Γίνεται αυτό λοιπόν γιατί? Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει απαιτούμενη κατάλληλη μάλλον παιδεία από τον κόσμο, ώστε να δείξει κατανόηση. Στα 5 λεπτά που μπορεί να καθυστερήσεις να πας στη δουλειά σου για να γίνει αυτή η δουλειά. Σε ποια περιοχή είσαι? Εγώ είμαι στο 4ο διαμέρισμα, Κολωνός. Να σε φέρω με τα γραφεία σπίτι μου, γιατί οι δικοί μου δεν κάνουν 5 λεπτά, κάνουν πάνω από 20. Α, μάλιστα. Καλή επιτυχία! Ευχαριστώ πολύ. Εδώ, πιο κάτω είναι. Πάμε να μην το φαίνομα. Αυτός είσαι. Εντάξει. Στάσου το στο ύψος σου, παιχταρά μου, Λευτέρη! Κάτος! Λευτέρη μου. Τα λιμάνια τα καταλάβαμε. Την καθαριότητα την αναλάβαμε. Εσύ πού θα μας βοηθήσεις? Εγώ είμαι νοσηλευτής. Νοσηλευτής, πολύ ωραίο αυτό. Στην αεροπορία είμαι. Αεροπορία κιόλας. Ναι. Πολύ καλό. Εντάξει. Βοηθάς εκεί να. Λειτουργήμα. Λειτουργήμα σίγουρα. Ειδικά όταν βάζεις μεγάλη άδεια, είσαι ο άνθρωπός μου. Βοηθά λίγο παραπάνω. Α, δεν υπογράφεις την άδεια, δεν μπορείς. Κάτι κάνουμε. Αγόρι μου! Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο νοσοκόσμος μας. Τζούλια,
Θα έλεγα ο αδελφός νοσοκόμων. Νοσηλευτής. Νοσοκόμος ήταν παλιά. Να μην σε λέω αδελφό νοσοκόμο. Όπως θες. Θα που θα με εξυπηρετούσε. Λοιπόν, είμαστε εδώ πριν αρχίσει το μωρό του Χρήστου να κλαίει και να ζητάει γάλα, γιατί είναι αστήμιος πατέρας που του βάζει τον πέρο στο στόμα μα χρειαστεί. Έτσι είναι, Χριστάρα μου. Πάντα, πάντα. Πάντα, πάντα. Πάμε να παίξουμε αμέσως τώρα το δεύτερο γύρο. Δεύτερος γύρος σημαίνει ότι ο φίλος μου ο Χρήστος θα παίξει πρώτος, γιατί έχει και τις υποχρεώσεις αυτές τις οικογενειακές κτλ. Και η Τζουλία θα δώσει τώρα αμέσως κατηγορία. Θα ψάχνετε για ελληνική παροιμία. Στον πίνακα βρίσκεται ακριβώς αυτό που ψάχνουμε. Είναι πάρα πολλές λέξεις. Χρήστο, μην έρθω και σε απειλήσω με τη σκιά μου. Σε παρακαλώ, ξεκίνα το γύρισμα. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Αυτός είσαι μεγάλε. Θέλω ένα συμφωνάκι και μετά σε καβατζώνω. Το σίγμα. Έτσι, αγόρι μου. Τρία σίγμα. Τρία σίγμα. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι σηκώνεις από τον τροχό της τύχης τη φέτα MLS και έχεις δίπλα σου ένα κινητό τηλέφωνο MLS που έχει όλα τα χρώματα που υπάρχουν. Το βλέπω και τα ανεβάζω. 2.500 χρώματα στα κινητά της MLS. Το κορυφαίο ελληνικό κινητό MLS. Η αξία είναι για το κινητό αυτό 219. Αυτό σημαίνει ότι έχεις αυτά τα χρήματα, αλλά δεν μπορείς με αυτά τα χρήματα να κάνεις εδώ παζάρι και να μου πεις θέλω να πάρω και ένα φωνιέν. Όταν ξεπεράσεις ρεαλιστικά σε αυτό τα 100 ευρώ, τότε μπορείς να παίρνεις φωνιέντα. Άρα θα γυρίζεις. Για 20 ευρώ. Το κάπα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τρία θα βρει ο Χρήστος. Όχι που θα τα άφηνε. Η κατηγορία, θυμίζουμε, είναι παροιμία. Μεγάλη και χορταστική. 65 ευρώ είναι πολύ καλύτερο. Τώρα, άμα πεις ένα γράμμα τρεις φορές, να δεις τι έχει να γίνει. Το τάφ. Τάμπλετ. Δεν πειράζει. Εκεί που έπρεπε να πεις στο καλό το ποσό, δεν είπες το γράμμα που έπρεπε. Και τώρα ο αδελφός νοσοκόμος, ο Λευτέρης, είναι έτοιμος να τα μαζέψει όλα. Πάμε, ρε Λευτέρη. Πιστός παραδόσης του Λευτέρης, κάνει τη σειρά του. Σε πολύ δυνατός. Σε πολύ δυνατός. Το έχω. Ένα δώρο για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Άσ' την εδώ. Λευτέρης. Άσ' την εδώ, καλά είναι. Ερμή μου, ξέρω ότι σε δυσκολεύουμε, σε φέρνουμε. Είσαι τελείως εκτός κλίματος. Εσύ συνήθως είσαι ξύπνιος από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Έτσι ακριβώς. Ξέρω ότι είναι για σένα μαύρα μεσάνυχτα τώρα. Ακριβώς. Προσπάθησε με το hangover εκτός που έχεις. Εκτός ωραρίου. Εκτός τελείως είσαι. Πάμε hangover, δώσ' του. 20 ευρώ για το φίλο μου τον Ερμή. 50! 50! Τελευταία στιγμή είχαμε τρίπλα. 50 ευρώ. Θα πω τώρα το νι. Πήρες το 50 σου, μένεις στο παιχνίδι, αποκαλύπτεις ένα γράμμα στην τέταρτη λέξη και γυρίζεις ξανά τον τροχό. Ο Ερμής είναι πολύ δυνατός. Έκανε τρεις στους βούρες ο τροχορτήκης. Για 30 ευρώ. Πιο σύμφωνο. Τώρα θα πω το πι. Όπως λέμε, πλένομαι. Δεν υπάρχει. Ξαναδίνουμε την ευκαιρία στον ψηλό, στον πολύ ψηλό, ας το θέσουμε έτσι, πιο κομψά, γιατί όλοι είσαστε ψηλοί. Το μωρό πρέπει να έχει κοιμηθεί. Δεν ξέρω, δεν το ακούω, είναι πολύ ήσυχο. Δεν κοιμάται, αλλά είναι καλός. Να νούρισε το με ένα ποσό. Έλα. 6 μήνες μωρό, ο Χρήστος, το πρώτο σου είπαμε. Το πρώτο, άρα το πρώτο. Άρα τα έξοδα είναι πρωτόγνωρα. Για 200 ευρώ, ναι! Χρήστο, πάνες, γάλατα. Πιπίλες, μπιμπερό, επιπλάκια, αυτά όλα. Έλα, δούλευε. Βγάζε. Θα πω το μη. Μπράβο. Ένα 200 για τον φίλο μου τον Χρήστο, που έχει επιτέλους το δικαίωμα να αγοράσει, διότι έφτασε τα 509 μαζί με την αξία του κινητού τηλεφώνου, που είναι 219 ευρώ. Θέλεις να αγοράσεις? Όχι, θα γυρίσω άλλη μία. Να το κάνεις. Αυτή τη φορά σταματάει στο ποσό των 20 ευρώ και μου λέει... Θα πω το ρο. Γιατί δεν το επέλεξες πριν το ρο, με το 200
Γιατί το φεύγει, ήξερε. Να φεύγει 200. Το μαλώνεις. Δεν το μαλώνω, ρε παιδί μου, λέω είναι η έμπνευση τη στιγμή. Επίσης θα φεύγατε εσείς μετά, ε. Οπότε καλά έκανες να μείνουν τα παιδιά να παίξουμε όλοι μαζί. Μην πες, μόνος δεν είναι σωστό αυτό. 5-69. Έχεις βρει την παροιμία? Όχι ακόμα. Καθόλου ούτε μία υποψία? Κάποιες λέξεις. Ωραία, ακούω την επόμενη κίνησή σου. Θα γυρίσω άλλη μία γιατί ήρθαμε για να παίξουμε. Αγόρι μου, αυτός είσαι, αυτή είναι η ψυχολογία. Αυτό θέλω. Αυτά είναι! Αυτά είναι! Με ένα σωστό σύμφωνο, σου φέρνω μπαλαντέρ και σηκώνω τον κόσμο για πάρτι σου. Το γάμα. Όπως το έβγαλα, το πετάω στα σκουπίδια. Πιάσεις που ξέρεις από αυτά. Θα μου κρύψω κάπου εκεί. Ειδικό της. Λοιπόν, ο Χρήστος αυτή τη στιγμή είναι μπροστά. Έχει και ένα κινητό MLS στο χέρι του και ο Λευτέρης έχει επιτέλους την ευκαιρία να βγάλει τη μαύρη κάρτα από πάνω του. Άστε. Τι θέλεις. Ναι, για να σε δω, σε πάει. Βοηθάει. 20, έλα, ανεβαίνεις. Το μη. Το βλέπεις εκεί κάτω-κάτω που υπάρχει, την τελευταία λέξη. Δεν το είδα. Τόση ώρα. Να το συζητήσουμε. Πάρτε ένα από εδώ. Το δούλευες τόση ώρα. Το σκεφτόσουνε. Έκανες μια επανάσταση μέσα. Σου έλεγες δεν θα έρθει η σειρά μου. Θα πω το μη, θα τσκουφάνω όλους. Αυτό έκανα. Δεν το βλέπεις τόση ώρα. Σε σκουφάνω. Ότι μας κούφανες, Ελευθερή. Δεν πήρα. Σας σκούφανα. Ήρθε η στιγμή να παίξεις και να το τελειώσεις, γιατί μετά είπαμε ο Χρήστος μία φορά χαρίζεται, δεύτερη δεν χαρίζεται ο ψηλός. Εδώ είσαι, Ερμή μου, για να σε δω. Ο Ερμής που είναι οδηγός σε όχημα καθαριότητας, όπου αυτό κι αν είναι δύσκολο. Κάτι στενάκια παρκάρουμε από εδώ από εκεί, εμείς οι άθλοι οδηγοί. Όλοι δουλεύουμε για τον Πέμπε, έτσι. Δεν ξέρω αν ναι, το έχεις ναι. καταλάβει. Αδερφέ, δεν έχετε πάρει τα πάντα. Δεν έχετε πάρει τίποτα. Έχει συμπαράσταση πάντως από όλους. Εγώ θέλω να πω πολύ απλά ότι τι που έπαιξε ο Λευτέρης, τι που έπαιξε ο Ερμής, δεν έγινε τίποτα. Χρήστο, παίξε. Για 65 ευρώ. Τι καλό θα διαλέξεις. Θα πω το φι. Φι. Φρούτο. Χειροκροτεί ήδη ο κόσμος γιατί ξέρει ότι υπάρχει. Ναι. Υπομονή, βρε παιδιά. Υπομονή. Α, τώρα όμως εγώ την ψηλιά... Κάτσε, φίλε, κράτα κόντρα. Εγώ την ψηλιάστηκα τώρα τη δουλειά. Εσύ δεν την ψηλιάστηκες, το διάβασα το βλέμμα σου τώρα που ανέβηκα πάνω. Συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο. Γύρισμα ή αγορά. Θα αγοράσω. Πες το. Ποιο φωνή είναι? Το έψιλον. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Έλα βρε ψηλέ. Έλα βρε ψηλέ τώρα. Τώρα είπες το κατάλληλο γράμμα για να μπορέσεις να το λύσεις. Ειδικά η δεύτερη λέξη. Το έχω. Το έχεις. Θα το πω, ναι. Το έχουμε. Ναι. Πάμε για 5-99 και κινητάρα MLS ό,τι χρώμα θέλεις. Ναι, βεβαίως. Αγόρι μου. Έρχομαι, κάτσε. Κανόνισε να το πεις λάθος, Όχι, δεν το λέω. Κανόνισε να το πεις λάθος. Θα με δει από πίσω, δεν είναι. Δεν την γλιτώνω. Ο μπέμπης. Η μαμά, το τσόκαρο που λέμε. Η μπέμπα. Πες το, πάρει μία. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Πρέπει να το επιβεβαιώσουμε. Θα μυρίσει, έτσι. Ναι. Είπα κάτι άλλο δικό μου εγώ. Όλα στο πρόγραμμα. Μύρισε καλοκαίρι για τον Χρήστο, έφτασε τα 849 ευρώ. Εξομαχία νούμερο 2. Έλα, δουλειά. Ο γρίφος μας θα είναι πολιτισμός. Πολιτισμός. Δύο λέξεις, πάμε. Εδώ έχουμε έναν πολύ γρήγορο Ερμή. Μουσείο Ακρόπολης. Μουσείο Ακρόπολης. Έτσι. Μπαίνει σιγά σιγά. Μπαίνει σιγά σιγά ο Ερμής. Με ένα κατοσταρικάκι ακόμα πλησιάζει λίγο το Χρήστο. Και ίσως να το φτάσει στον επόμενο γύρο. Σε αυτό το γύρο, παιδιά, θα υπάρξει απογείωση. Γιατί η Τούλια θα σας ενημερώσει τώρα ότι η κατηγορία είναι...
Και θα πάμε να ανέβουμε, γιατί θα ψάχνουμε για στίχο από τραγούδι. Ο πίνακας ανοίγει λοιπόν τώρα. Και τραγούδαρος. Αν το βρείτε τώρα, χωρίς κανένα γράμμα, θα σας δώσω 500 ευρώ και θα χορέψω πάνω στο αυτοκίνητο. Καλό, 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 καλό. Μπορείτε. Λοιπόν, όχι μόνο καλό, το εννοεί κιόλας. Θα το κάνει. Λοιπόν. Και να το λύσουν. Αν ήταν ποδοσφαιριστής. Θα ήθελα να με δω τι θα έκανα. Το πρωτοσέλιδο θα γράφε τραγούδαρο στον τροχό τη τύχη. Κοίτα το γράμμα, να ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Κακομοίρημα, αν δεν βρίσκεται τώρα. Λες. Σε έχω στείλει όπως είσαι πίσω. Έλα, έλα παιδιά, πάμε ρε παιδιά. Και το Λευτέρη το έχει ανάγκη ο Λευτέρης. Έχει μείνει πίσω, έχει πέσει. Έτσι. Για 30 ευρώ. 30 ευρώ είναι το πιο μεγάλο ποσό που έχει φέρει. Όχι, έχω φέρει και πιο πολύ. Και μεγαλύτερο. 50. Και 50. Αλλά τα χάσαμε. Απογείωσε. Το κάπα. Ναι, 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 ναι. Άντε ρε μεγάλε. Άντε και γαντάρα μου. Αυτό είναι. Ανέβηκες μάνι-μάνι στα 90 ευρώ και περιμένει να γυρίσει η δουλειά. Δηλαδή, τη βάζει να τρέχει πάνω στα τακούνια. Θέλω να σου βάλω εγώ τα τακούνια να δει αν μπορεί να τρέξει. Προσπαθώ πάντως. Έτσι, μπράβο. Δεν έχει ανάγκη η δουλειά. Η δουλειά δεν έχει ανάγκη. Νομίζει. Εκπαιδευμένη πάνω στα τακούνια. Την έχω στείλει στο μαραθώνιο με τακούνια που τρέχουν. Και βγήκε έκτη, αν σκεφτείς πέραν μέρος 2 εκατομμύρια. Αγόρι μου! Ναι! Τι έφερες ρε μεγάλε! Τι έφερες ρε μεγάλε! Για κάθε γράμμα που θα βρεις, θα σου δώσουμε 500 ευρώ! Ωπα! Δεν τα κέρδισε. Λες να πω πάλι το κάπα. Ακόμα. Πες το κάπα που είναι σίγουρο. Λοιπόν, το γράμμα που θα πεις τώρα έχει σημασία. Το σίγμα. Παιδιά, για κάθε σίγμα που ακούγεται είναι 500 ευρώ. Μπορεί όμως να μην υπάρχει με, και Τζούλια, κανένα. Και εμένα και σένα μαζί. Ένα! Και ένα καλό είναι, 500 ευρώ. Δύο! Ναι! Κάθε Τζούλια, μην έχει άλλο, περίμενε. Λοιπόν, είναι δύο καλώς. Λοιπόν. Άρα, 500-500, 1000 ευρώ με τη μία για το Λευτέρη. Εντάξει, τι να πούμε. Τι να, ήσουν σε ένα επίπεδο, χάμω στο... Το πάτωμα άνοιξε. Και έχει ανέβει ρε τυρέ πάνω. Λευτέρη, θα αγοράσω. 1090. Να αγοράσεις μέχρι 10. Και όλα μαζί αν θέλεις τα φωνήετα. Το αλφα. Αλίμονο πιστεύω, δεν γίνεται το κανονική σε αυτό το χαμό. Και δεν όμως... υπάρχει περίπτωση να έχει μόνο ένα. Όμως υπάρχει. Συγγνώμη, το τραγούδι είναι ελληνικό. Έτσι νομίζω. Και έχει ένα αλφα σε... Λες να είναι ρώσικο. Σε 400 λέξεις. Αδελφέ, θα αγοράσω όλο ένα, το όμικρο. Θα αγοράσει... Καταρχήν δεν θα μου το λες, θα αγοράσεις μόνος. Είσαι αυτή τη στιγμή ο Αμπράμοβιτς των φωνήτων. Έλα, το όμικρο. Όμικρο. Αυτό είναι φωνήεν. Αυτό είναι φωνήεν. Να βαρεθεί η Τσούλια να γυρίζει. Να βγάλει κάλλους τα πόδια το πηγενέλα. Να πάρει υπερορίες. Τώρα, λογικά, πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν το παιχνίδι από το σπίτι, αλλά και αρκετοί που είναι εδώ δίπλα μας και μπορεί και οι αντίπαλοι σου, έχουν βρει ήδη το τραγούδι. Το έχεις βρει και εσύ. Τσου. Αυτό σημαίνει όχι σε όλες τις γλώσσες. 890 ευρώ. Αγοράσω άλλο ένα. Αν αγοράς άλλο ένα, πηγαίνεις στα 790. Δεν είσαι πρώτος, εάν το λύσεις. Αλλά ωστόσο, έχουμε πολύ δρόμο για το τέλος. Το γιώτα. Αρκετά είναι και τα γιώτα. Είναι 5 τουλάχιστον. Και ήδη συμπληρώνεται το παζλ. Να, μία λέξη κάτω αριστερά έχει ήδη συμπληρωθεί. Το κι. Που βοηθάει αρκετά ίσως. Τώρα θα το γυρίσει η Τζούλια και εδώ πρέπει να δούμε το βλέμμα σου. Λευτέρη, κάτσε να το βλέμμα σου. Το είδα κατευθείαν. Δεν έχει πάρει χαμπάρι το τραγούδι, ε. Τζούλια, δεν είναι τίτλος, είναι στίχος. Στίχος. Mm-hmm. Για 30 ευρώ. Το ταφ. Μπράβο. Άλλη μία λέξη έχει συμπληρωθεί ήδη. Το βλέμμα σου τα αμαρτυρά όλα. Το βρήκα. Όχι, μεγάλε. Ησυχία παντού. Διότι είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι πριν λίγο δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Και τώρα με το ταφ και τη λέξη στο λίγο πριν το τέλος. Το βρήκα, ναι. Πήρες θάρρος. Το λες, εισπράττεις 820 και έχουμε σκληρό ντέρπι. Αν το πεις σωστά και τραγουδιστά. Τραγουδιστά δεν το λέω. Χάνεις 6.000 ευρώ που σου δίναμε για να το πει τραγουδιστά. Πες το λοιπόν μόνο για 820.
Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο κλουβί. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο κλουβί. Χριστάκης. Χριστάκης. Μεγάλος. Όπα! Ζεμπέτικο! 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 Να το χορέψει όμως. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Κώστο! Εσύ. Κι όχι... Εγώ έχω παντρευτεί αγόρι. Κι εγώ παντρευμένος. Θέλουμε και λουλούδια. Από καμάρα σε κανάρα θα πετάω. Που πάντρε μεγάλε, έχω μείνει να βαρώ παλαμάκια. Κι εγώ πετάω λουλούδια. Κι αυτός εξαφανίστηκε. Εντάξει, παιδιά, καλό ήταν. Έφυγε, έχει μείνει το παιδί στην πίστα. Δεν μας άφησες να το χαρούμε. Πάμε. Έλα, τελείωσε το τραγούδι. Σφουγγαρίζουμε. 820 ευρώ. Περνάμε ωραία. Έλατε και εσείς να περάσετε ωραία με πολύ απλό τρόπο. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή, καλέστε μας στο 211 18 78 001 ή μπείτε στη σελίδα μας στο www.theastar.gr / TV / τροχός. Ελάτε! Ελάτε, γιατί εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι κάποιος από τους τρεις παίχτες να φύγει από εδώ με το πεζό 108 διαφημίσεις. Έρχομαι εδώ για να δω τι ακριβώς συμβαίνει με τους παίκτες μας. Έχουμε τρεις παίκτες εδώ, το Λευτέρη, τον Ερμή και τον Χρήστο. Και ας υποθέσουμε ότι ο Ερμής αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί. Μπορεί να μας απασχολήσει αργότερα γιατί έχει μείνει πίσω. Και ετοιμάζεται, γελάει. Λευτέρη σε Χρήστο, δίδυμη πύργη. Τίποτα. Τίποτα. 29 ευρώ διαφορά. 820 ο Λευτέρης. 849 ο Χρήστος έχει και ένα κινητό MLS. Είναι πολύ σκληρό το ντέρμπι μεταξύ των δύο. Και θα τους κάνει πλάκο Ερμής αμέσως τώρα. Λεξομαχία για 150 ευρώ. Λεξομαχία για σειρά προτεραιότητας αμέσως. Πάμε να ψάξουμε κάτι το οποίο βρίσκεται στο σπίτι. Η λέξη ή η λέξη. Μία λέξη, πάμε να τη βρούμε. Κάτι που το βρίσκουμε στο σπίτι, Ερμή, είσαι πάλι πιο γρήγορος. Είναι το καζανάκι. Είναι το καζανάκι. Ένας άντρας πρέπει να τα ξέρει αυτά. Έτσι, μπράβο. Αντρικές δουλειές. Απόλυτα. Ερμή μου, 150 και σειρά προτεραιότητας, ανεβαίνεις στα 300. Μια καλή γυροβολιά όμως. Μόλις μπήκες στο κόλπο, γιατί πέσεις πρώτος στον επόμενο καθοριστικό γύρο. Είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια. Τζούλια Νόβα. Η κατηγορία αυτή θα κρίνει πάρα πολλά, ίσως και τον νικητή. Η κατηγορία μας είναι ΙΠΑΝ. Ερμή μου, πρέπει να σημαδέψεις μεγάλα ποσά και ταυτόχρονα να είσαι εύστοχος. Δώσ' του να καταλάβει, ξεκινάει η προσπάθεια ανατροπής από τον Ερμή. Και ξεκινάει καλά. Έλα. Όχι. Παρατρίχα. Θα πω το ταφ. Ένα είναι αρκετό. Ο δρόμος είναι ένας. Ο Ερμής μας, μετά τα 20 ευρώ, ανεβαίνει ένα δεκάρικο και πάει στα 30. Και μου λες... Το κάπα. Όπως λέμε, καθαριώτης, που είναι και η δουλειά σου. Ωραίοτατα. Συνέχισε. Όχι χρεοκοπία, όχι χρεοκοπία, όχι χρεοκοπία! Και 65 ευρώ. Θα πω τώρα... το νι. Και υπάρχει τρεις φορές, παρακαλώ. Τέσσερις. 3 επί 65, 195, 4. Και να στη Τζούλια πεις, ρε Τζούλια. Μα σου είπα, με αυτό το κορμί κρύβεις το γράμμα. Έχεις παχύνει. Α, κακός. Έχεις φτάσει 50 κιλά. Λοιπόν, μεγαλέ, είχες 3 εκατοσταρικά. Και 3-10 τώρα, να πως γίνεται το παιχνίδι. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπουμε και
τι έχουν οι τρεις παίκτες συνολικά σε όλο το παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ζούμε την αγωνία ταυτόχρονα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. 8-20 ο Λευτέρης, 6-10 ο Ερμής που παίζει ακόμα και ο Χρήστος πρώτος για λίγο, 8-49. Είναι το πιο σκληρό ντέρμπι. Ερμή, μπορείς και να αγοράσεις. Ναι, αυτό σημαίνει ότι πας πιο πίσω σε ευρώ. Σε, σε αυτή τη φάση τώρα, ναι. Είσαι λίγο για αναγκαστικά ρισκάρεις δηλαδή. Ναι. Θα ρισκάρω, Πέτρο, παιχνίδι είναι. Δώσ' το, ρε, Ερμή, δώσ' το. Εάν ο Ερμής τώρα φέρει ένα 200 για παράδειγμα, φωτιά, με άχυρα. 200 παρά 180, έλα. Το σίγμα. Κοίτα τώρα εδώ, έχει δύο σίγμα, τα οποία σου φέρνουν μόνο 40 ευρώ αντί για κάτι άλλο. Μην το σκέφτεσαι έτσι, είσαι 350, έχεις ανέβει άλλο λίγο. Τελειώνουν τα γράμματα όμως και πρέπει να φέρεις κάτι μεγάλο. Για κάτω, Ερμή μου. Το έφερε, παιδιά, το έφερε, παιδιά. Ναι. Το έφερε, παιδιά, το έφερε. Θα το πεις, θα πάρεις ένα τάμπλετ MLS Brave, αξίας 179 ευρώ. Θα πω το μη. Να το! Ένα τάμπλετ MLS, δικό σου, δικός εδώ. Πω, τι γίνεται τώρα. Τώρα, παιδιά, έχει γίνει το εξής. Έχεις πάρει 539 ευρώ συνολική αξία μαζί με το δώρο, μαζί με το εκπληκτικό tablet MLS και έχεις φτάσει στο να κάνεις την ολική ανατροπή σε λίγα ευρώ. Ό,τι και να φέρεις τώρα είναι μεγαλύτερο από 20 ευρώ, από 15 ευρώ, θα κάνεις όλα τούμπα. Έτοιμος. Παιδιά, κοιτάξτε πού έχουμε φτάσει. Σε διαφορά 30 ευρώ και οι τρεις παίκτες. Σύνολο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Μάνα. Άκου να δεις τώρα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό εδώ θα σε αγχώσει, γιατί εσύ θες απλά να βρεις το γράμμα. Θα πω το φι. Εδώ έχουμε κάνει όλη τη δουλειά, δηλαδή καλύτερα να χρεοκοπούσες, βρε, Ερμή μου, συμφωνώ, παρά αυτό που ζούμε τώρα, που ζεις εσύ, γιατί ο Χρήστος δεν το ζει αυτό, ο Χρήστος ζει μια ανακούφιση. Είναι, ο άνθρωπος είναι μπροστά για χαρτονομίσματα και σε κέρματα βγαίνει, Χρήστο. Εάν το λύσεις, παίρνεις 50 ευρώ και φυσικά παραμένεις πρώτος. Εάν δεν το λύσεις, πρέπει να γυρίσεις. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γυρίζει. Δεν το ξέρει, παιδιά, υπάρχει μεγάλη αγωνία. Υπάρχει μεγάλη αγωνία. 50 ευρώ. Το γάμα. Θα επιλέξει το γάμα και δεν υπάρχει γάμα. Η νίκη πετάει. Έλα. Από κανάρα σε κανάρα, που λέγεται το τραγούδι. Θα χορέψουμε. Φτάσαμε στο χορευτή. Θα χορέψουμε. Όπως πριν, όχι. Τι, το έχει βρει. Νομίζω. Παιδιά, νομίζει ότι το έχει βρει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Τζούλια. Επιβεβαίωσέ με, γιατί εγώ τώρα την αγωνία μπορώ να κάνω λάθος. Ότι παίρνει 50 ευρώ εάν το λύσει και με τα 50 ευρώ τα 820 γίνονται 870 και είσαι πρώτος. Σου αρκεί. Θες να μεγαλουργήσεις. Καλά είναι. Καλά είναι. Θα το πω. Θα χορέψουμε. Μετά. Στο τέλος. Στο τέλος. Είναι δέσμευση. Ναι. Ησυχία, παιδιά, παντού. Είναι κρίσιμο σημείο. Εδώ έχει πετάξει η νίκη από χέρι σε χέρι. Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι που έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανήκομεν εις την Δύση. Ανήκομεν εις την Δύση. Είναι! Αυτό είναι! Είναι απίστευτο! Ο Λευτέρης! Τι έκανες, ρε μεγάλη. Παιδιά, μεγάλη. Τι έκανε ο άνθρωπος. Τι έκανε, τίποτα. Έκανε το αυτονόητο. Εκμεταλλεύτηκε τη βοήθεια του Ερμή.
Και του Χρήστο ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά, οι άνθρωποι. Πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Ήσασταν συγκλονιστικοί παίκτες και είναι η πρώτη φορά που τρεις παίκτες σε ποσό που είναι πάνω από 800 ευρώ τελειώνουν για παιδιά 25-30 ευρώ διαφορά. Είναι απίστευτο, ένα χειροκρότημα και στους δύο. Και έχω έναν άνθρωπο εδώ που μου υποσχέθηκε ότι θα χορέψει. Ναι, ρε φίλε, τραγουδάω όμως. Θα φύγει ο κόσμος, δεν τροπή. Κάτι θα κάνουμε και γι' αυτό. Να σου πω. Κάτι θα κάνουμε. Εγώ σου εύχομαι να πάρεις το πεζό 108, γιατί εκεί πάμε αμέσως τώρα, στο μεγάλο τελικό. Και να το πάρεις, αδερφέ μου, εγώ θα τραγουδήσω και θα χορέψω επάνω στον καμπό. Πάμε! Ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα? Handball. Handball. Παράταση έχεις το handball? Έχει. Εκεί στην παράταση μπήκες. Πέταξε ο τελευταίος στη γωνία, κάτω από τα πόδια τροματοφύλακα, έσκασε κάτω, μπήκε και με 870 ευρώ είσαι το μάτς. Ο νικητής, το πήρες το μάτς. Λευτέρη μου, 870 στη τσέπη και άλλα τόσα και πολύ περισσότερα εδώ σε περιμένουν. Πάμε! Καλή επιτυχία, Λευτέρη, που έχεις υποσχεθεί και να χορέψεις μαζί μου και με την Τζούλια. Νούμερο 24. Εδώ. Η Τζούλια θέλει να χορέψει μαζί μας. Εάν το βρεις. Δεν τα ρωτάνε αυτά. Δεν τα ρωτάνε αυτά. Μα τώρα. Φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο. Η Τζούλια θα μας δώσει μια κατηγορία. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι τηλεόραση. Η κατηγορία είναι τηλεόραση. Τέσσερις λέξεις. Όσο πιο πολλά βάλουμε, τόσο το καλύτερο. Θα σε βοηθήσουμε κι εμείς με τέσσερα γράμματα. Ξεκινώντας από το λάμδα, το πι, το ΤΑΦ, το ΣΥΓΜΑ και το ΑΛΦΑ, που πιθανότατα κάποια από αυτά, μπορεί και όλα, βρίσκονται εκεί. ΤΑΦ. Πέντε φορές, παρακαλώ. Νομίζω πρέπει να είσαι απόλυτα ευχαριστημένος. Τα μισά γράμματα είναι εκεί. Για να το γεμίσουμε, θέλω σε παρακαλώ. Τρία σύμφωνα. Ένα-ένα. Το ΚΑΠΑ. Το ΝΙ, όπως λέμε, Νίκος. ΝΙ είναι η δεύτερη επιλογή και έχεις ακόμη ένα σύμφωνο. Το ΡΟ. ΡΟ. Είναι η τελευταία σου επιλογή σε σύμφωνα. Έχεις σκεφτεί ποιο φωνή είναι... Το όμικρον. Το όμικρον. Αυτό το έχεις ετοιμάσει, ε. Εύχομαι η ετοιμασία να είναι για καλό. Δεν περίμενα να φτάσει τελικό. Δεν περίμενα να φτάσει τελικό. Οπότε. Κοίτα που έφτασες. Και κοίτα τι έκανες. Κανένα. Να το τονί. Τρεις φορές. Να το τορώ. Έχεις 10 δευτερόλεπτα κατηγορία τηλεόραση. Πάμε. Τα τετράγωνα των αστέρων. Τα τετράγωνα των αστέρων. Ναι, τα τετράγωνα των αστέρων. Ναι, τα τετράγωνα των αστέρων. Μπράβο, συγχαρητήρια! Μεγάλε! Τι να πω. Το έβαλα κάτω από τα πόδια, έτσι. Το πάμε. Έβαλε τον goal handball κάτω από τα πόδια. Ήσουν τρομερός. Ήσουν τρομερός. Εδώ σας θέλω τώρα. Εδώ. Κρύβονται τα όργανα από τον επόμενο χορό μας. Oh. Εδώ σε έχω. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Στα 870 προσθέτεις και το περιεχόμενο αυτού του φακέλου, το οποίο αποκαλύπτεται σε 5... 4, 3, 2, 1... Συνολικά, λοιπόν, φεύγεις από εδώ... με 3.870! Μεγάλε. Τι να πω, έλα εδώ. Θα δείξει η Τζούλια το αυτοκίνητο, το οποίο... Ήταν στο 12. Βεβαίως ήταν ακριβώς ανάποδα από εκεί που σημάδεψες, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, βάλαμε. Τι να πειράζει, ο άνθρωπος πήρε 3 χιλιάρικα και 8.70 και χορό. Α, με τα ξεχάσατε. Μη μας πιέζετε. Ποιος θα προκτήσει. Μη μας πιέζετε. Μας πιέζουνε. Λοιπόν, Τζούλια, πιάσε σε παρακαλώ. Πιάσε να θα μάθουμε τώρα να χορεύουμε πυρώτικα τώρα θέλουμε. Α, δεν τα ξέρω. Ήτανε χρόνια χορευτής. Ήτανε χρόνια. Υπηρετικά. Λοιπόν, δώσε το ποσό για μαντήλι. Είμαστε έτοιμοι. Εγώ σου δίνω μια παραγγελιά τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Εσύ δεν το χορεύεις. Θα παίξουμε μια βρύση μαλαματένια, κάτι ένα δικό μας. Ή φανταστείτε. Αργά-αργά. Ναι.
3.870 ευρώ! Γιατί όποιος γυρίζει, κερδίζει!